Λοιπόν, ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε με την Κονσίτα. Πήγαμε την κοπέλα μετά. Είναι μεγάλη στιγμή για τα Kardashians που έχει την Κονσίτα. Μην τη χάσετε, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ. Μέχρι τότε, Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι γυναίκα πανέμορφη, δημοσιογράφος παλαιότερα, πολιτικός για πάρα πολύ καιρό. Της έχουν έρθει πολλές φορές στραβά τα πράγματα. Ήταν ένα αυγή και κάποιος της έπαιρνε τη θέση. Αλλά δεν το βάζει κάτω. Και είναι και Καρδάση από Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Εύα Καηλή. Καλώς την να. Γεια σου, Ρεβάκη. Τι κάνεις, επιτέλους. Τι κάνεις, χαίρο πολύ. Γεια σου, Ρεβάκη. Γεια σου, Εύα. Τι κάνεις. Κάθε σπίτι μου. Ακριβώς. Κάθε σπίτι μου, γιατί είστε όλοι από την πόλη μου, γι' αυτό. Εκτός από το Μαράκι. Όχι, είναι η γιαγιά μου από εκεί. Α, είναι και η γιαγιά της από τη Σαραμέλη. Είστε Θεσσαλονικής. Λοιπόν, με την Εύα μεγαλώσαμε μαζί, να το πούμε λίγο αυτό. Από μικρό κορίτσι την ξέρω και με ξέρει, από μικρό παιδί. Μένατε κοντά. Στη Θεσσαλονίκη. Γνωριζόμαστε από όταν ήμουν 17-18. Τόσο. Και ήταν ο Γρηγόρης 30. Ο Γρηγόρης ήταν πάντα γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήταν, ήμουν φοιτήτρια, ναι. Ναι, βέβαια πρέπει να σου πω ότι η Εύα τότε είχε αρχίσει να ασχολείται με τα τηλεοπτικά και την ενδιέφεραν. Ναι, με διάφορα έτσι είχε καταπιαστεί εκεί και με επιτυχία. Έφτασε βέβαια, νομίζω, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο να λες τις ειδήσεις στο Μέγκα. Ναι. Βέβαια... Μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία, ναι, και βέβαια τα παράτησε όλα για να ασχοληθεί με την πολιτική. Είχα ασχοληθεί και πιο πριν. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έκανα μια διακοπή τέτοια και επανήλθα το 7. Σε ποια ηλικία όμως πρώτα ασχολήθηκες με την πολιτική? Τα 22 κατέβηκα δημοτική σύμβουλος, νωρίτερα όμως και στην αρχιτεκτονική. Ως φοιτήτρια. Έχω μικρόβιο. Το 2004 εκλέγεσαι, ναι, και ο Παπανδρέου σου παίρνει την έδρα. Εκλέγεσαι το 2012 και πάλι μένεις εκτός Βουλής, γιατί ο Βενιζέλος πάλι διαλέγει την έδρα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή δύο φορές. Και επίσης εκλέχτηκες πρώτη βουλευτής το 2012. Στεναχωρέθηκα. Αυτό θέλω να μου πεις. Στεναχωρέθηκα, ναι, πολύ. Ωραία. Και είναι πολύ τίμιο αυτό που λες. Πολύ. Πίκρα σου έμεινε. Δηλαδή, γιατί μετά από αρκετά χρόνια, ναι, έρχεσαι αντιμέτωπη με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήσουν από τις γυναίκες που το γερμανικό περιοδικό Spiegel σε συγκατέλεξε μέσα στα πρόσωπα της χρονιάς του 2011. Ναι. Και λόγω και της δυναμικής σου παρέμβασης τότε ενάντια στον Γιώργο Παπανδρέου. Τότε εγώ είχα διαφωνήσει με το δημοψήφισμα. Ήμασταν όλοι σε πολύ μεγάλη φόρτιση και θα ρισκάραμε την πορεία της χώρας στην Ευρώπη. Έβγαινε και λίγο πίκρα. Έβγαινε... από εκείνο. Δεν νομίζω να συνέδεσαι τα ίδια. Ήταν απολύτως η δική μου συνείδηση για το συμφέρον της χώρας μου. Καμία σχέση. Δεν μπορείς στην πολιτική να πολιτεύεσαι ή να περιφέρεις την πικρία σου. Αυτή την αφήνω πάντα πίσω και πηγαίνουμε μπροστά ελπιδοφόρα για κάτι καλύτερο. Αν μη τι άλλο, το δικό μας μέλλον διακυβεύεται και για το δικό μας μέλλον δίνουμε τις μάχες μας. Και δεν περιφέρω ούτε πικρία στο απογοήτευση. Γι' αυτό και έρχομαι και γυρίζω στην παράταξη από την οποία ξεκίνησα και αναδείχθηκα, σε αντίθεση με πολλούς άλλους που βλέπω να περιφέρονται σε άλλα κόμματα για να βολευτούν σε μια θέση ευκαιριακά. Ο κόσμος αυτά τα έχει καταδικάσει και αυτά μας φτάσαν ως εδώ. Άρα αυτά που έχουν ακουστεί ότι συζητούσες με ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά δεν ισχύουν, ναι. Κοιτάξτε, το να σε προσεγγίσουν άνθρωποι από άλλες παρατάξεις είναι λογικό. Να δουν αν στεναχωρέθηκες τόσο πολύ ή αν ψάχνεις να βρεις μια ευκαιρία πάντα για να είσαι πολιτικός. Για μένα όμως δεν ήταν έτσι. Συζητήσεις έγιναν, όχι, δεν έφτασε ως εκεί. Ήσουν πάντα πιστή. Ήμουν πάντα πιστή στον κόσμο που, ναι, με ανέδειξε σε μια συγκεκριμένη παράταξη και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τώρα, αν οι ηγεσίες κάποιες φορές κρίνονται ανεπαρκείς ή κάνουν λάθη, δεν απολογούμαστε εμείς. Θα απολογηθούν αυτοί που έχουν πάει σπίτι τους ή σε άλλα κόμματα ή σε άλλες παρατάξεις. Με τον Βενιζέλο πώς θα πας? Τα πηγαίνουμε καλά. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα στην πολιτική. Όχι, γίνεται. Στην πολιτική κανείς δεν μας είπε ότι είναι όλα, όλα ρόδινα. Εντάξει, ρόδινα δεν είναι, αλλά γίνονται και προσωπικά. Προσωπικά όμως τώρα δεύτερη φορά. Αυτό δεν είναι και δημοκρατικό. Σωστή. Αφού ψηφίζεσαι, ποια είναι τη δημοκρατία με τη λογική του ότι εμείς ψηφίσαμε περισσότερο έναν άνθρωπο? Να συμφωνήσουμε στο εξής, ότι θα έπρεπε να αλλάξει το σύστημα και όταν δεν εκπροσωπείται μια περιοχή από έστω έναν βουλευτή, να μην μπορεί να γίνει το ίδιο ξανά και ξανά. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν εκπροσωπείται. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να το δω εγώ σε μια ευκαιρία και κατεβαίνω σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε φίλους παντού. Είσαι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Επίσης, νομίζω σε κάποιο. Ψηφίστηκε ως... θεωρήθηκε μία από τις πιο όμορφες πολιτικούς στην Ευρώπη. Βέβαια, στην Ευρώπη. Ναι, στην Ευρώπη λένε. Αυτό έπαιξε ποτέ ρόλο? Έκανε καλό ή κακό? Κοίταξε, μπορεί στην αρχή. Αλλά για να έχεις διάρκεια, επειδή έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις, πάρα πολύ όμορφες κοπέλες πολιτεύονται, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να αντέξεις. Είναι σκληρός χώρος και δεν αρκεί καθόλου.
Το αντίθετο, πρέπει να αποδεικνύεις πολύ περισσότερα πράγματα και κάθε μέρα. Έχω αντιμετωπίσει και πολύ σκληρές συμπεριφορές και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου που επικεντρώθηκαν σε αυτό και έπρεπε εγώ να προσπαθώ πολύ περισσότερο απέναντί τους. Αλλά τουλάχιστον σήμερα εγώ είμαι εδώ, εκείνοι είναι σπίτια τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο η εμφάνιση. Σεξουαλική παρενόχληση έχεις ποτέ υποστεί από πολιτικό? Κοίταξε, αυτές οι γραμμές είναι λεπτές. Για να μπορέσω εγώ να πω κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να τους έχω και ανάγκη. Δηλαδή, για να μπορείς να καταγγείλεις κάτι, όταν είσαι σε μια θέση αδύναμη και ο άλλος εκμεταλλεύεται την εξουσία του. Μήπως δεν το έχουμε ακούσει, ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λέω, το έχω δει πολύ κοντά μου. Θα έλεγα ότι ήταν κάποιες φορές ίσως οριακές οι συμπεριφορές, αλλά τα όρια τα είχα θέσει γιατί ευτυχώς από την οικογένειά μου δεν είχα την ανάγκη κανενός για να μπορέσει να με φέρει σε τόσο δύσκολη θέση. Θα μπορούσε να καταγγείλεις κάτι τέτοιο στη Βουλή? Καταρχήν κατήγγειλα συμπεριφορές σεξιστικές. Που είναι στο πρώτο στάδιο. Δηλαδή, όταν αναφέρθηκαν στην επιχειρηματολογία τη δική μου που ήθελα να ακουστεί ο αντίλογος στην πρόταση για το δημοψήφισμα, απαντούσαν με χαρακτηρισμούς υποτιμητικούς για το γυναικείο φύλο. Δεν αρμόζει. Δεν είναι του επίπεδου της Βουλής που θα θέλαμε να έχουμε. Και εκεί έπρεπε να βάλω κι εγώ τις κόκκινες γραμμές και τους κατήγγειλα, τους έστειλα στο πειθαρχικό. Καθώς φανταστείτε αν αυτά συμβαίνουν στη Βουλή, τι μπορεί να συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και στην περιφέρεια, εκεί που μια κοπέλα δεν έχει τη δύναμη να βγει και να απαντήσει, να αντιδράσει, έχει ανάγκη τη δουλειά της. Και στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ πριν από λίγους μήνες ανέλαβα μία θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι ένα κέντρο που στηρίζει τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης. Το ΚΕΘΗ είναι άμεστη θέση και το έκανα γιατί δεν μπορούσα να αρνηθώ μια τέτοια θέση. Πραγματικά τη στηρίζει και νομικά να φτάσουν μέχρι και τα δικαστήρια. Γιατί πολλές κοπέλες δεν έχουν και τη δυνατότητα να το καταγγείλουν. Mm-hmm. Και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Η κοινωνία είναι πολύ συντηρητική. Εύα μου, θα πάμε και στην Ελιά. Γιατί πλέον αποφασίζεις να κατεβείς τις ευρωεκλογές με την Ελιά και πήρες αυτή την απόφαση μετά από πολλή σκέψη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όχι μετά από πολλή σκέψη, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένη και δεν αισθανόμουν ότι έπρεπε να γυρίσω στην πολιτική γρήγορα, γιατί εκτίθεσαι έναν κόσμο που θέλει να τον εκπροσωπήσεις και δεν τα καταφέρνεις. Εντάξει, απογοητεύεσαι. Αλλά κάποια στιγμή, όταν μου έγιναν κάποιες προτάσεις να κατέβω στο Δήμο, στην περιφέρεια, άρχισα να σκέφτομαι ότι λέω τελικά μήπως βολεύει κάποιους να μην κατέβω στις εκλογές. Μήπως η απαξίωση ή η απογοήτευσή μου είναι και βολική. Και μήπως αυτό δίνει την απομακρύνει τους νέους από την πολιτική και αφήνει τους ίδιους και τους ίδιους να πολιτεύονται. Και αισθάνθηκα ότι μπορώ να κατέβω έχοντας φίλους σε όλη την Ελλάδα, να δώσω μια προσπάθεια και μια μάχη από όλη την Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί τα δύσκολα έχουν, ίσως να τα έχουμε περάσει τα πιο δύσκολα, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Και στην Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλες μάχες να δώσουμε. Και πρώτη φορά οι ευρωεκλογές είναι με σταυρό. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις και να μην στείλει ο πρόεδρος το συγγενή του, το φίλο του, τον πολιτικό να βολέψει κάποιον και μετά από 5 χρόνια μην τον είδατε. Δεν έχει καμιά ανάγκη να απολογηθεί για κάτι. Άρα δεν υπάρχει ρίσκο να σου πάρει κανείς τη θέση αυτή τη φορά. Εκεί όχι, δεν υπάρχει. Επιτέλους, ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Μα έχει και αυτή η ψυχή μας να πει. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Επιτέλους, νομίζω βρήκες τις εκλογές που σου αξίζουν. Άρα για να προχωρήσει κανείς πρέπει να το σταυρώσει. Βέβαια. Με την τηλεόραση θα ξανασχοληθείς ποτέ, το σκέφτεσαι? Κοίταξε, θα πρέπει να κρατηθώ μακριά από την πολιτική για αρκετό καιρό για να γυρίσω σε ένα τέτοιο ρόλο. Γιατί είναι λίγο συγκοινωνία τα δοχεία. Πολιτική. Δεν ξέρω για πόσο ή δεν ξέρω την επόμενη μέρα. Πού διασκεδάζεις? Η ζωή που ζεις όταν έχει, ξέρεις, ένα βάρος ευθύνης, δεν το έχω προτεραιότητα, αλλά δεν είμαι... Δεν πίνεις. Είμαι λίγο ξενέρωτη. Τι να πω τώρα. Δεν πίνεις ούτε κρασί. Με την παρέα... Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να σε φλερτάρει και θέλει να σου ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο δείπνο στο σπίτι του και μαγειρεύει αυτός. Αχ, ξενέρωτο. Γιατί? Κάτσε, τι είναι το ξενέρωτο, ένα πολύ ωραίο δείπνο στο σπίτι με φαγητό? Ναι, απαπα. Δεν έχεις μπλέξει μπορεί εσύ και να σε αρέσει αυτό. Δεν μπορείς ποτέ. Με κνεύρισε αυτό το πράγμα. Ωραία, πάμε. Για πες, γιατί εγώ είναι πολύ πρωτότυπο αυτό που λες. Δείπνο στο σπίτι με χαμηλή, με κεριά και μουσική, πόπο και καινοτομίο. Θα πρέπει να βρει κάτι πιο πρωτότυπο. Καλά ρε παιδιά, ένα φαγητό στο σπίτι είπαμε για να μην τη βγάλουμε έξω την κοπέλα και τη φέρουμε σε δύσκολη θέση. Πού να την πάω δηλαδή, εσύ πού την πήγαινες?
Πού την πάω, στο Βολάνι. Πηγαίνετε στα Βρώμικα να δούμε αν είναι ολιγαρκή. Γρηγορή, έχει ωραία μέρη να πάμε. Δεν το ξέρω, αλλά λέω για να σε προστατέψω λόγω τη ιδιότητά σου. Και για σε βάζω σπίτι για την πρώτη μας γνωριμία να γνωριστούμε να φάμε. Αυτό εννοώ. Πώς είναι να σε βάλω. Τι. Ναι, με το κρασί δεν τα έχω καλά. Δεν πίνω. Τι είναι, σόδα, τι να πιω. Σόδα. Σόδα, σόδα. Να σου πω, δεν το έχω ανάγκη. Είμαι καλά, έχω καλή διάθεση συνήθως. Να ξέρει. Μάλιστα. Θα φταίει ο αέρα εκεί, δεν ξέρω. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είσαι πάντοτε χαμηλών τόνων, ευγενικότατη κυρία κυριολεκτικά. Σε ευχαριστώ που το λες. Και συνέχισε έτσι, όλοι εμείς που σε ξέρουμε και από μικρή είμαστε δίπλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγκινεί πολύ αυτό και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Και αυτός είναι και ένας λόγος που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, γιατί σκεφτόμαστε το ίδιο, είμαστε μια διαφορετική γενιά με άλλη νοοτροπία και έχουμε μάθει να ζούμε λίγο διαφορετικά. Έχουμε μάθει να ζούμε και για τους άλλους. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Εύα Καϊλή. Ευχαριστώ πολύ.